άγρια δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το βράδυ της 1ης Απριλίου έγινε αφορμή για να λύσουν τη σιωπή τους γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας που ως τότε δεν έβρισκαν τη δύναμη να καταγγείλουν τους θύτες. Στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, οι καταγγελίες αυξήθηκαν με τα θύματα να παραδέχονται πως έφτασαν ως εκεί φοβούμενα για τη ζωή τους. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες, πολλά περιστατικά. Με αφορμή το γεγονός αυτό το δυσάρεστο στην Αθήνα. Οπότε άνοιξαν τα στόματα. Ευτυχώς που άνοιξαν τα στόματα. Δεν είναι καινούργια περιστατικά. Υπήρχαν, αλλά πήραν θάρρος και φοβήθηκαν οι γυναίκες, γι' αυτό καταγγέλλονται. Σύμφωνα με την προϊσταμένη του Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας Χανίων, η παστινόμο Ελένη Βιγλάκη, τουλάχιστον 3 περιστατικά καταγγέλλονται καθημερινά, ενώ υπήρξαν μέρες που ο αριθμός τους έφτασε τα 5. Εξαιρετικά μεγάλος για μια επαρχιακή πόλη. Έχουμε πολλές καταγγελίες, έχουμε πολλά περιστατικά, όμως τα διαχειριζόμαστε από την αρχή ιδρύσεως του γραφείου μας με πολύ ενσυναίσθηση, με πολύ επαγγελματισμό. Το κάθε περιστατικό το χαρακτηρίζουμε υψηλού κινδύνου, οπότε δεν φεύγει τίποτα. Την παραμικρή καταγγελία προσαγάγουμε όλη την οικογένεια στο γραφείο και διαχειριζόμαστε από το γραφείο το κάθε περιστατικό. Η γυναικοκτονία των Αγίων Αναργύρων ήρθε να ταρακουνήσει δεκάδες θύματα ενδοοικογενειακής βίας σε τοπικό επίπεδο και χιλιάδες σε επίπεδο επικράτειας. Αλλά και την περσινή χρονιά το φαινόμενο πήρε διαστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την αστυνομία σχηματίστηκαν 11.589 δικογραφίες για ενδοοικογενειακή βία. Τώρα μιλούν τα ίδια τα θύματα, ενώ πριν είχαμε καταγγελίες από φίλους, γείτονες, συναδέλφους, τώρα έρχονται τα ίδια τα θύματα γιατί θορυβήθηκαν. Ήταν η αφορμή για να συνειδητοποιήσει κάποια γυναίκα και τα θύματα γενικότερα ότι δεν πρέπει να γίνει κάτι πολύ μεγάλο ή κάποιος μεγάλος ξυλοδαρμός για να έρθει. Με το πιο απλό με παρακολουθεί, το πιο απλό μπορεί να καταλήξει σε θάνατο. Αποδέκτες όλων των περιστατικών βίας σε βάρος γυναικών είναι τα παιδιά, που συχνά είναι αυτά που παρακινούν τα θύματα να εγκαταλείψουν τον θήτη και να προβούν σε καταγγελία. Θα έλεγα τα παιδιά είναι πιο συνειδητά και πιο όρημα και παροτρύνουν την μαμά να το καταγγείλει. Η μαμά κάθεται για τα παιδιά. Αυτό είναι το λάθος. Τα παιδιά βλέπουν τη βία και δεν την αντέχουν τη βία. Παροτρύνουν τη μαμά τους να το καταγγείλει, να πάρει τηλέφωνο, να έρθει στην αστυνομία και να το πει. Μετά την καταγγελία, τα θύματα προστατεύονται και αν χρειαστεί μεταφέρονται μόνα ή μαζί με τα παιδιά τους σε ασφαλή χώρο, ενώ συχνά φιλοξενούνται για όσο χρειαστεί στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Χανίων. Η παστινόμος Ελένη Βιγλάκη εξηγεί πως μέλημα του Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας είναι οι γυναίκες θύματα να είναι ασφαλείς. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα και τη μεταφέρουμε σε ασφαλή χώρο, είναι απόρριτος, φυλάσσεται μέχρι να κάνει τη διαδικασία για να μπει σε δομή φιλοξενίας γυναικών. Αν η γυναίκα πιστεύει ότι και εδώ κινδυνεύει και στα Χανιά κινδυνεύει, κάνουμε τη διαδικασία με τους φορείς και την φυγαδεύουμε εκτός Χανίων και εκτός Κρήτης αν χρειαστεί. Το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 και από τότε μέχρι σήμερα έχει χειριστεί χιλιάδες περιστατικά, πολλά από τα οποία με ακραίες μορφές βίας κατά γυναικών.